Λοιπόν, επειδή τώρα, αυτή τη στιγμή τώρα μου λέτε γιατί ο Δήμος πήρε μια απόφαση με τα χρήματα που μαζεύει να ενισχύσει τους πολίτες, τους αγρότες να πάρουν μαστιγότερα. Καταρχάς δεν υπάρχει απαγόρευση από κανέναν για να διατίθενται μαστιγότερα στους παραγωγούς. Σας είχε ενημερώσει όμως, γιατί ο κ. Μονιέρος είπε ότι είχατε λάβει ενημέρωση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν έχει τέτοιο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραδοσιακά, όσοι θέλουν να φυτέψουν μαστιγότερα, κόβουν κλαδιά από τα δέντρα με τη διαδικασία καταβολάδο, δηλαδή την τοποθετούν και περιμένουν πότε θα σκάσει για να δημιουργήσουν ένα καινούργιο μαστιγότερο. Παράλληλα όμως υπάρχουν θερμοκήπια τα οποία είναι πιστοποιημένα από το Υπουργείο Γεωργίας, λειτουργούν με νόμιμες διαδικασίες και προμηθεύουν τους παραγωγούς με μαστιγότερα με την εγγύηση ότι αυτά τα μαστιγότερα δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στους μαστιγοπαραγωγούς και ότι είναι η ποικιλία τέτοια η οποία είναι αποδεκτή από τους κατοίκους. Ο Δήμος στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους κατοίκους όσα τέτοια δέντρα έχει προμηθευτεί, τα έχει προμηθευτεί από πιστοποιημένα θερμοκήπια τα οποία λειτουργούν με τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι σχέσεις έχουν οι σχετικοί ιδιοκτήτες των θερμοκηπίων με την Ένωση Μαστιγοπαραγωγών, αλλά εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να προμηθέψουμε τον κόσμο με δέντρα. Τώρα, εάν τα δέντρα αυτά δεν είναι πιστοποιημένα, δεν διοχετεύονται από το Δήμο στην αγορά μη πιστοποιημένα προϊόντα, μη πιστοποιημένα δέντρα. Παίρνουμε από εκεί που έχουμε την έγκριση των αρμόδιων ελεκτικών μηχανισμών. Και επιτρέψτε μου να πω εδώ ότι κατά καιρούς είχε ακουστεί ότι ερχόταν δέντρα από την Αίγινα τα οποία τα διοχετεύαν στην τοπική αγορά και τα χρησιμοποιούσαν η παραγωγή. Τότε τι είδος ελέγχου υπήρχε εκ μέρους των αρμόδιων ελεκτικών μηχανισμών? Εδώ θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει σύγκληση, κοινή προσπάθεια να βρούμε όσο μπορούμε περισσότερα δέντρα με τη βοήθεια των γεωπόνων, με τη βοήθεια του Υπουργείου Γεωργίας και της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών να δώσουμε περισσότερα δέντρα στον κόσμο. Δεν είμαι υπέρ της απραξίας και δεν είμαι υπέρ κατά της νομιμότητας. Κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, να βρούμε δέντρα να δώσουμε στους παραγωγούς. Η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών, το Υπουργείο Γεωργίας, οι ελεκτικοί μηχανισμοί, από εκεί που τα προμηθευόμαστε, μπορούν να πάνε και να ελέγξουν αν αυτά είναι πιστοποιημένα. Για όνομα του Θεού, δεν θέλουμε να διοχετεύσουμε πράγματα τα οποία δεν είναι πιστοποιημένα. Εσείς θα συνεχίσετε δηλαδή να μοιράζετε δέντρα στους παραγωγούς? Όσο υπάρχουν δέντρα από πιστοποιημένα θερμοκήπια, τα οποία κατά διαστήματα τροφοδοτούν τους αγρότες με μαστιγότερα, θα το κάνουμε. Η Ένωση πάντως δεν πιστοποιεί για τα θερμοκήπια, δηλαδή και τα φυτώρια, δεν συμφωνεί με την. Και μάλιστα τη μέθοδο να στείλει και εξώδικα στους φυτωρίους. Αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ένωση και τους προμηθευτές και τους φυτοριούχους. Ας τα βρούνε μεταξύ τους, γιατί ο στόχος για μας είναι να διοχετεύσουμε όσο μπορούμε περισσότερα μαστιγότητα στον κόσμο που τα έχει ανάγκη.